Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε μια πολύ εύκολη συνταγή. Θα κάνουμε παγωμένο γιαούρτι σε ξυλάκι και καλύτερα να δείξουμε αυτό το βίντεο πριν ξεκινήσουν τα κρύα. Ήδη νομίζω αργήσαμε λίγο. Το γλυκό μας αυτό θα έχει 127 θερμίδες αναμερίδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να το φάμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Αν θέλετε, αντί για γιαούρτι κανονικό που θα βάλω εγώ, μπορείτε να βάλετε ένα γιαούρτι με γεύση, όποιο εσείς θέλετε. Στο πρώτο μας βήμα βάζουμε σε ένα μπολ 2 κουμπάκια γιαούρτι στραγγιστό. Και το δεύτερο. Το δεύτερο συστατικό είναι 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Συστατικό μας είναι μια κουταλιά του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Και φυσικά ανακατεύουμε καλά. Και τώρα στις ειδικές θήκες για παγωτά που έχουμε θα βάλουμε μόνο μέχρι τη μέση. Στο επόμενο βήμα θα ρίξουμε λίγα μούρα σε κάθε σκεύος. Με ένα κουτάλι σιγά σιγά θα προσπαθήσουμε να τα σπρώξουμε μέσα. Αφού έχουμε φτάσει στη μέση της συνταγής θα βάλουμε τις θήκες περίπου μία ώρα στην κατάψυξη για να σφίξει λίγο το γιαούρτι. Καθώς έχουμε βάλει το μείγμα μέσα στην κατάψυξη για να σφίξει λίγο το γιαούρτι, εμείς έχουμε θρηματίσει λίγα φουντούκια, τα οποία θα τα χρειαστούμε στο τέλος της συνταγής. Βγάλαμε το μείγμα μας, προσθέτουμε λίγα ακόμα blueberries, θα βάλουμε και το υπόλοιπο μείγμα μέσα. Και μετά στο τέλος θα ρίξουμε και το τριμμένο φουντούκι, θα το κλείσουμε και θα το ξαναπαγώσουμε. Προσθέτουμε και το υπόλοιπο μείγμα μας. Και πριν το καπακώσουμε, θα βάλουμε το τριμμένο φουντούκι μας. Αφού είμαστε έτοιμοι, θα βάλουμε και τα ξυλάκια μας και θα τα αφήσουμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 3 ώρες ώστε να παγώσει. Μετά από 3 ώρες στην κατάψυξη, το σνακ μας είναι έτοιμο. Με πολύ λίγες θερμίδες και δροσερό. Αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Αν σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά σωματικά και πνευματικά.